Αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημητρίου για την τοποθέτησή του, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της Attica Venture. Λένε συνήθως ότι όταν μιλάει το χρήμα δεν χρειάζονται πολλά λόγια, άρα μπορείτε να ελπίζετε, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, ότι δεν θα κρατήσει πολύ η δικιά μου ομιλία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας μια παρατήρηση για την αγορά συνολικά της ενέργειας στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική γωνία και έχοντας την εμπειρία αρκετών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αγορά αυτή, αλλά και της ΔΕΗ της ίδιας, θα έλεγα ότι όπως λέει και η μελέτη του ΟΣΑ, που μας κατατάσσει περίπου στις τελευταίες χώρες επίπεδο ανταγωνιστικότητας, η αγορά της ενέργειας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο και κλασικότερο παράδειγμα στρέβλωσης και έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. Υπό την έννοια του ότι προμηθευτές είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές της ΔΕΗ, πελάτες είναι και προμηθευτές, και με αυτήν την έννοια, επειδή έχουμε μάθει να βλέπουμε στους άλλους όλα τα κακά, νομίζω ότι και οι παράγοντες αγοράς θα πρέπει να δουν αυτές τις στρεβλώσεις και αυτά τα κακά, τα οποία δυστυχώς αυτά θα πρέπει να αλλάξουν πρώτα, οδηγώντας τη ΔΕΗ όχι απλά να γίνει από κρατικό μονοπόλιο, ιδιωτικό μονοπόλιο, αλλά οδηγώντας τη ΔΕΗ να γίνει από μία ΔΕΗ, πέντε ιδιωτικές ΔΕΗ, όχι με χωρικό διαχωρισμό, αλλά με επιχειρησιακό διαχωρισμό. Αυτά εν συντομία και προχωρώντας, θα έλεγα καταρχήν να σας βάλω λίγο, αν και ίσως οι περισσότεροι είστε γνώστες της αγοράς του Venture Capital, λίγο στην εικόνα. Έχουμε περίπου 20 ελληνικές εταιρείες Venture Capital που διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτικά. 11 από αυτά έχουν γίνει μετά το 2004 με το νόμο της δημιουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας και του νομικού πλαισίου των ΑΚΕΣ. Ένα νομικό πλαίσιο που είναι από τα 3-4 κορυφαία στην Ευρώπη σε επίπεδο δομής και λειτουργικότητας. Και υπάρχουν οι αντίστοιχοι νόμοι με βάση τους οποίους λειτουργούμε και οι οποίοι είναι εξαιρετικά θετικοί στην προσέλκυση κεφαλαίων, αν και τούτο δεν έγινε ούτε τις περιόδους της άνθησης από τους μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, ώστε να υπάρξει κατάλληλη αναδιάταξη δυνάμεων και διάχυση πλούτου σε περισσότερες εταιρείες παραγωγής, δυστυχώς. Έμεινε δηλαδή πρωτοβουλία μόνο στις τράπεζες, ως επενδυτές, κατά κύριο λόγο, σχεδόν συντριπτικό 95% των κεφαλαίων αυτής της μορφής. Εμείς είμαστε μια από αυτές, η πρώτη τράπεζα που το 2003 δημιουργήσαμε ένα τέτοιο fund, ως τη γατρική της Attica Bank και λειτουργούμε μέχρι σήμερα έχοντας κάνει 12 επενδύσεις και έχοντας επενδύσει παραπάνω από 36 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί μας έχουν επενδύσει, και αυτό είναι ιδιαίτερα ποιοτικά καλό στοιχείο, 14 εκατομμύρια άλλοι επενδυτές, επενδύσεις που εμείς μπήκαμε αργότερα από εμάς, ιδιώτες επενδυτές, θεσμικοί επενδυτές, εργαζόμενοι, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό. Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, την πλειοψηφία των οποίων στη σχετική ανάλυση έχει ενέργεια, αν και ήταν οι τρεις τελευταίες επενδύσεις που έχουμε κάνει. Και τούτο για λόγους που θα εξηγήσω και αργότερα. Τέσσερις από αυτές τις επενδύσεις μας έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Τα γνωστά μας τείχα Shop, η Doppler, η Performance και η Foodlink. Οι τρεις επενδύσεις μας σε ανανεώσιμες πηγές είναι για 21 MW που είναι σήμερα σε λειτουργία σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουμε δημιουργήσει περισσότερες από 800 νέες θέσεις εργασίας και έχουν γίνει συνολικές επενδύσεις πάνω από 150 εκατομμύρια. Και γι' αυτό το λόγο βραβευτήκαμε και τον Οκτώβριο του 2011 από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το βραβείο αύξησης απασχόλησης. Τώρα, μπαίνοντας λίγο πιο ειδικά στα θέματα των επενδύσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου νομίζω εκεί καταλήγει τελικά το όλο ζήτημα, πώς βγαίνουν τα λεφτά, και αυτό έχει νομίζω την αξία του όσο και αν ακούγεται πεζό ή σκληρό. Η πρώτη μας επένδυση έγινε σε ένα αιωλικό πάρκο. Συζητάγαμε τους φορείς που είχαν το αιωλικό αυτό πάρκο αρκετά χρόνια. Ο λόγος που δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε τις επενδύσεις ήταν γιατί οι τράπεζες, γιατί να μην λέμε μόνο ότι οι τράπεζες δεν δίνουν λεφτά, οι τράπεζες είχαν κακομάθει εκείνα τα χρόνια τους επιχειρηματίες να κάνουν δουλειές με τα λεφτά των άλλων. Και μόνο. Και όχι βάζοντας και οι ίδιοι κεφάλαια στο ρίσκο. Και με αυτόν τον τρόπο και μαζί με τα χαμηλά επιτόκια ήταν προφανές ότι κανείς δεν θα επέλεγε ένα venture capital συνεταίρο τη στιγμή που η τράπεζα του πρόσφερε χρηματοδότηση για το 100% με μέγιστο επιτόκιο, Euribor συν 1, 1 ή 2 μονάδες βάσης. Από το 2009-10 και μετά άλλαξε αυτή η εικόνα προφανώς, γιατί οι τράπεζες εκλογικεύθηκαν εξαιτίας της πολύ μεγαλύτερης επιτάχυνσης η οποία είχε δοθεί στην οικονομική ανάπτυξη από την δυνατότητα απορρόφησης αυτής.
Οπότε δόθηκε σε εμάς η δυνατότητα να επενδύσουμε και να κάνουμε την πρώτη μας αυτή επένδυση σε ένα πάρκο 4,2 ΜΒ. Μια διαφορά όμως που υπήρχε και από τη δικιά μας την πλευρά, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε προσαρμόσιμοι και ήμασταν ανάδελφοι κατά κάποιο τρόπο στην αγορά, ήταν ότι δεν αγοράζουμε άδειες. Με μια βασική αρχή στη φιλοσοφία μας, ότι θεωρούμε, δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε τη στρέβλωση. Η στρέβλωση είναι ότι αξίζει ένα χαρτί αδειοδότησης κεφάλαια, πράγμα απίστευτο σε μια σωστά δομημένη και λειτουργούσα αγορά και κοινωνία. Και προφανώς ενέχει και πάρα πολλά ρίσκα, γιατί δίνεις χρήματα τη στιγμή μηδέν. Αν αλλάξουν όμως οι σχετικοί κανόνες και η λειτουργία της αγοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όπως συνέβη στην ελληνική οικονομία, είναι προφανές ότι η τιμή που έχεις πληρώσει τη στιγμή μηδέν είναι πολύ κατώτερη, είναι πολύ ψηλότερη από τη στιγμή που θα πλήρωνες τη στιγμή που τελικά ξεκινάει να λειτουργεί η επένδυσή σου. Άρα αποφύγαμε αυτό το σκόπελο από φιλοσοφική αλλά και οικονομική άποψη και με αυτόν τον τρόπο γλιτώσαμε κατά κάποιο τρόπο το να αγοράσουμε, για παράδειγμα, άδειες υλικών, που εδώ είναι και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μιχόπουλος, κοστίζανε πριν για 4-5 χρόνια ίσως και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ένα μεγαβάτ το να αγοράσεις μία άδεια, για παράδειγμα, υλικού πάρκου. Σκεφτείτε, αν το είχαμε αγοράσει με αυτές τις τιμές, τι θα είχαμε πάθει σήμερα. Αυτό λοιπόν το πάρκο κόστησε συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπήκαμε με αύξηση κεφαλαίου και πήραμε το 80% του πάρκου, το 75% συγγνώμη, του πάρκου, και αφήσαμε το 25%, αντί να δώσουμε δηλαδή λεφτά, δώσαμε μετοχές, βάζοντας όλα τα ίδια κεφάλαια εμείς στους συνεταίρους μας, και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να λειτουργήσουμε την επένδυσή μας, η οποία επένδυσή μας έγινε με συνεταίρους οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη εμπειρία στην κατασκευή τέτοιων πάρκων, είχαν φτιάξει δηλαδή προηγούμενα αιωλικό πάρκο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για μας, γιατί μας βοήθησε στην υλοποίηση. Είχαμε την άνοδο των τιμών του 2010, βέβαια έχουμε τώρα την πτώση του ρυθμού αύξησης στα αιωλικά πάρκα, όχι την πτώση της τιμής, αλλά την μείωση ουσιαστικά μεσοσταθμικά 20-30% των εσόδων που θα λάβει κανείς τα επόμενα 20 χρόνια. Εμείς εν μέρη το είχαμε αντισταθμίσει αυτό, και αυτό έχει να κάνει με το πώς αξιολογεί κανείς μια επένδυση. Με το ότι στους υπολογισμούς που κάνουμε, παίρνουμε πάντα συντηρητικές μετρήσεις όταν κάνουμε την αξιολόγηση μιας επένδυσης που μας έρχεται, υπό την έννοια του ότι εμείς είπαμε, OK, υπολογίζει κανείς 87,55 πόσο είναι η τιμή, ο νόμος προέβλεπε τη μαριθμική αναπροσαρμογή συν 2, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς υπολογίζαμε το 87,55 για τα 20 χρόνια. Άρα, δηλαδή, δεν πήραμε καμία αύξηση στους υπολογισμούς μας, ώστε να πάρουμε ένα συντηρητικό σενάριο και να δουλέψουμε έτσι όλες αυτές τις ασυνέχειες και τις ασάφειες και τις αντινομίες που έχει το ελληνικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας. Επίσης, αντίθετα πληθωρίζουμε τα έξοδα τα οποία έχουμε. Κανονικά, ώστε να έχουμε μια συντηρητική προσέγγιση, και τα έξοδα στα έργα αυτά είναι ελάχιστα, μικρά και ουσιαστικά δεν επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό απόδοσης. Ο τραπεζικός δανεισμός καλύπτει το 75% της επένδυσης στην περίπτωση αυτή. Όταν ξεκινάγαμε να κάνουμε τις σκέψεις μας, τα επιτόκια ήταν στο 4%, έχουν φτάσει στο 9%. Πράγμα που είναι σημαντικό κόστος, γιατί περίπου τα 2 τρίτα μιας επένδυσης 20 εκατομμυρίων έχεις διπλάσιο κόστος χρήματος από αυτό που έχεις υπολογίσει. Και ο στόχος μας είναι η εταιρεία στην οποία λοιπόν επενδύουμε, χωρίς να έχουμε βάλει κεφάλαια στην αρχή με την έννοια να αγοράσουμε την άδεια, να αποεπενδύσουμε σε 4-5 χρόνια. Δοθέντων όλων των συνθηκών είναι μια απλή μαθηματική εξίσωση, έχοντας την τιμή πώλησης του ρεύματος, το κόστος της επένδυσης που έχεις, το ζητούμενο βαθμό απόδοσης για σένα αλλά και για τον επόμενο επενδυτή, είναι εύκολο να καθορίσεις τη σχετική συνάρτηση η οποία θα δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους τους συντελεστές. Και αυτό επιδιώκουμε. Το ίδιο περίπου κάναμε και στην περίπτωση των 2 φωτοβολταϊκών πάρκων, στα οποία δεν θα σας αναλύω τα καθέκαστα, μπορείτε να τα βλέπετε. Είναι στα αγγλικά γιατί έτσι μου ζητήθηκε. Οπότε εγώ στο μεταξύ τα λέω στα ελληνικά. Στα φωτοβολταϊκά πάρκα είχαμε ένα αντίστοιχο μοντέλο. Επίσης στα αιωλικά ένα σημαντικό στοιχείο που το παίρνουμε με συντηρητικό τρόπο είναι ότι παίρνουμε το capacity factor στο 70% της τιμής που μας δίνουν αυτοί που μας φέρουν τα projects. Δηλαδή ποτέ δεν παίρνουμε ένα capacity factor σε όλες τις πιθανότητες που αναλύουμε. Ποτέ δεν θα το πάρουμε στο 100% των προβλέψεων που δίνονται, ακόμη και αν είμαστε σχεδόν σίγουροι, ακόμη και αν αυτό προκύπτει από το technical due diligence. Πάντα θα πάρουμε κλάσμα αυτής, πάλι για να είμαστε σίγουροι. Οπότε αυτό είναι επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σας διέπει ως φιλοσοφία, δεν ξέρω, περισσότεροι νομίζω είναι και φοιτητές, έτσι.
πρέπει, και φοιτητές. Οπότε πρέπει να διέπει ως φιλοσοφία αντιμετώπιση των επενδύσεων η συντηρητική προσέγγιση. Αν δεν είναι κανείς συντηρητικός στο πώς αναλύει, στο πώς παίρνει τα δεδομένα, στο πώς χρησιμοποιεί τέτοιες μεταβλητές που να μειώνουν την πιθανότητα αστοχίας στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση, τότε θα έχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην πορεία. Σκεφτείτε το αθρηστικό πρόβλημα που θα είχαμε εμείς αν είχαμε αγοράσει το υλικοπάρκο στο 1 εκατομμύριο, είχαμε κάνει επένδυση νομίζοντας ότι θα πληρώνουμε επιτόκιο 4%, είχαμε πάρει capacity factor 35% και με αυτόν τον τρόπο είχαμε δώσει και υπεραξία και στον επενδυτή. Θα είχαμε μπει μέσα πριν καν ξεκινήσει η επένδυση και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιθανότητες από επένδυση ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο, στο υλικό μας πάρκο προσδοκούμε και εδώ. Η άποψή μου είναι λίγο, ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα οικονομικά. Προσδοκούμε ένα RR εμείς που θα προσεγγίσει το 20%, με τον δεύτερο επενδυτή που θα αγοράσει από εμάς το πάρκο να πάρει ένα RR 12%, ποσοστό πάρα πολύ καλό για ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού. Και εκεί προσδοκούμε, δημιουργώντας ένα μπασκέτο, να πουλήσουμε το σύνολο των επενδύσεών μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συν του ότι σήμερα η τράπεζά μας μπορεί αυτά τα έργα να τα κάνει ένα μπουκέτο, το οποίο να παραχωρήσει την ΕΚΤΟΥ και να έχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Οπότε έχεις πολλαπλά ωφέλη, σύντο ότι μοχλεύεις χρήματα ως τράπεζα και ως όμιλος με χαμηλότερο ρίσκο από ότι σε άλλες επενδύσεις στη σημερινή εποχή. Θέλω να πω ότι τρεις αυτές τις επενδύσεις υλοποιήσαμε μέσα στο 2011, έχοντας επενδύσει ως όμιλος της Attica Bank περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ στις επενδύσεις αυτές συνολικά. Στο φωτοβολταϊκό πάρκο με την ίδια φιλοσοφία δεν παίρνουμε ποτέ ότι θα έχουμε παραγωγή μεγαλύτερα από 1.250 μεγαβατόρες το χρόνο, αν και το μέσο έργο στην Ελλάδα κινείται στις 1.450 με 1.500 κιλοβατόρες, το χρόνο. Εμείς παίρνουμε το 1.250 για να είμαστε συντηρητικοί. Πάλι δεν αγοράζουμε, πάλι μπαίνουμε με αύξηση κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε το 90 με 95% των μετοχών, δίνοντας το δικαίωμα στον παλαιό μέτοχο να επαναγοράσει τη στιγμή της πώλησης το έργο από εμάς με δευτερογενή δανεισμό, καθότι τότε θα έχει λήξει ο δικός μας δανεισμός, που συνήθως είναι δεκαετής, αλλά το μεγαλύτερο του κομμάτι είναι μπροστά σε ό,τι αφορά τις. Σύντο ότι κρατάς και cash flow, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη στιγμή που εσύ φεύγεις, προκειμένου να έχει ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αρχικού δανεισμού. Και με αυτόν τον τρόπο, πάλι μη υπολογίζοντας τόκους από το συσσωρευμένο cash flow επίσης, ούτε τέτοιες μεθόδους χρησιμοποιούμε, προβλέπουμε κατά το μέγιστο τις μειώσεις αποδοτικότητας των φωτοβολταϊκών πάρκων. Δεν την αριθμοποιούμε πάλι το έσοδο, παρά μόνο το έξοδο. Λειτουργούν και τα δύο μας πάρκα. Έχουμε τιμολογήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχουμε εισπράξει δύο φορές μέχρι τώρα, πρώτα Θεός. Και ελπίζουμε ότι θα το κάνουμε και τους επόμενους μήνες. Ορίστε. Βεβαίως. Όχι διακρίσεις. Φωτοβολταϊκά έχετε? Όχι. Πληρώνεστε κανονικά? Εντάξει, έχουν καθυστέρηση. Ναι, εντάξει. Σε όλες... Μα εδώ άλλοι δεν πληρώνονται ποτέ από τους πελάτες, από τους προμηθευτές τους. Άλλοι στην αγορά δεν πληρώνονται ποτέ από τους προμηθευτές τους. Γιατί θα πρέπει να θεωρούμε, είναι στρεβλό. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν είμαι τραπεζίτης εγώ. Μην μπερδεύεστε. Να κάνετε και αύξηση κεφαλαίου. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Να βάλετε και κεφάλαια. Λοιπόν, τώρα, αυτά είναι σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μας. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τώρα, το πώς τις βλέπουμε. Και δεν θα πρέπει να θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος είναι ο μόνος που θα πρέπει να πληρώνει και τους εργαζόμενους και τους πελάτες του, τη στιγμή που και στην ιδιωτική οικονομία εργαζόμενοι απολύονται και οι προμηθευτές δεν πληρώνουν. Αυτά τα ρίσκα θα πρέπει να ισχύουν για όλους και με αυτό το ρίσκο εμείς έχουμε επενδύσει. Όχι με τη βεβαιότητα ότι το ελληνικό κράτος θα μας πληρώσει ντε και καλά, με ένα αλληλογισμένο ρίσκο και με ένα βαθμό αστοχίας επιλέξαμε να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα. Αν αστοχήσει το ελληνικό κράτος, προφανώς δεν θα κάνω blame το ελληνικό κράτος. Αλλά τον εαυτό μου που, ή και τους επενδυτές μου, οι επενδυτές μου εμένα, γιατί επέλεξα να έχω αυτή την επενδυτική επιλογή σε αυτή την αγορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ειδικό fund που έχουμε κάνει για την ενέργεια. Θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βασική αγορά επενδύσεων για τις πολιτικές που υπάρχουν, που αναλύθηκαν προηγουμένως, γιατί είμαστε πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Το έχουμε κάνει ήδη τρεις φορές με αρκετή επιτυχία. Επενδύουμε μόνο σε πλήρως αδειοδοτημένα έργα, που έχουν όρους σύνδεσης
και συμβάσει με την ΔΕΗ ή με το ΔΕΣΜΙΕ. Δίνουμε το μετοχικό κεφάλαιο, βάζουμε αν χρειαστεί και τα δανειακά κεφάλαια σαν όμιλος, χωρίς όμως να συσχετίζεται η δικιά μας επιλογή ως fund με την επιλογή της τράπεζας, είναι ανεξάρτητες αποφάσεις, διακριτές τελείως. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η δευτερογενής αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη αλλά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και σε αυτή την αγορά ελπίζουμε και έχουμε επενδύσει προκειμένου να έχουμε τις αποεπενδύσεις μας και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε γιατί το περιβάλλον στην Ελλάδα θα έχει αλλάξει τη στιγμή που εμείς θα θελήσουμε να αποεπενδύσουμε και θα το κάνουμε πρώτα θέως με επιτυχία. Η ευκαιρία στην ελληνική αγορά δεν θα μείνει πολύ, νομίζω αναλύθηκε από όλους. Το σημαντικό είναι ότι με τους καινούργιους νόμους δόθηκαν ιδιαίτερα κίνητρα, αυτό που υπόθηκε προηγουμένως για τις κοινωνίες και τη συμμετοχή τους, και είναι το τρίτο σημείο που αφορά το 1% πηγαίνει κατευθείαν στους κατοίκους των περιοχών όπου γίνονται επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 2% πηγαίνει στις τοπικές κοινωνίες για επενδύσεις που είναι συμβατές με το Πράσινο Ταμείο. Αυξήθηκαν μεν κατά 770 ΜΒ επενδύσεις το 2011 και γίνανε 2.500. Δείτε όμως πού πρέπει να φτάσουμε στο 2020 και αυτή είναι η ευκαιρία. Και είναι η ευκαιρία γιατί δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια στην αγορά. Είναι ευκαιρία για επενδυτές που έχουν κεφάλαια να επενδύσουν και να πάρουν πολύ καλύτερους όρους από ό,τι θα παίρνανε το 2006 ή το 2007. Ακριβώς για αυτή την έλλειψη κεφαλαίων επενδύσεων που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020, αν θελήσουμε να πιάσουμε τους στόχους αυτούς. Πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό. Εκεί λοιπόν είναι η ευκαιρία και εκεί είναι η δυναμική, στην ύπαρξη πολλών έργων μεμονωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ο αναπτυξιακός νόμος δίνει δυνατότητες σε ορισμένες περιπτώσεις, πλέον φορολογικές μόνο και μόνο στα αεολικά πάρκα, όχι στα φωτοβολταϊκά. Το feed-in tariff δίνει μια ασφάλεια, όχι πολύ μεγάλη όμως όπως φαίνεται πλέον σήμερα. Και όπως είπα, η φιλοσοφία που το δουλεύουμε είναι αυτή που φαίνεται στο πρώτο τελευταίο σημείο, όπου έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα return 20% για σένα και 12% για τον secondary buyer του project που έρχεται μετά από σένα στην πενταετία. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο τελευταίο σημείο που δεν αναφέρθηκε και τόσο πολύ. Μέχρι τώρα, και αυτό εν μέρει έχει να κάνει και με το. Είναι αρνητικό σημείο ακόμη και για μας. Αλλά είναι αρνητικό σημείο όμως πολύ περισσότερο για τους παράγοντες της αγοράς που δεν έχουν ενεσκύψει σε αυτό το σημείο. Η ανάγκη για νέα προϊόντα, υλικά και μεθόδους παραγωγής. Το να κατασκευάζουμε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ας πούμε ότι στα φωτοβολταϊκά έχουμε και δύο εργοστάσια στην Ελλάδα. Εμείς αγοράσαμε από ελληνικό εργοστάσιο. Αλλά στα αεολικά. Τα κεφάλαια που δίνονται στο σύνολό τους στο εξωτερικό προκειμένου να φέρεις γεννήτριες. Δεν είναι κακό να το κάνεις αυτό. Δεν είναι κακό να το κάνεις αυτό, να το κάνεις όπως η Κορέα που αγόρασε την τεχνολογία, έφερε μέσα της την παραγωγική διαδικασία, απέκτησε τεχνογνωσία πάνω στο αυτοκίνητο και έβγαλε αυτοκίνητα τα οποία σήμερα είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά και εφάμιλα των υπολείπων χωρών. Αν παραμένεις στο στάδιο που είμαστε εμείς σήμερα και τελικά το μόνο το οποίο κάνεις είναι να καταναλώνεις γεννήτριες από το εξωτερικό, χωρίς να προσπαθείς οι παράγοντες της αγοράς της ενεργειακής, αλλά και ευρύτερα οι επενδυτές να δημιουργήσουν τις συνθήκες μαζί με τα πανεπιστήμια να γίνεις παραγωγός τεχνολογίας στα υλικά, που θα κάνει φθηνότερη την ανεμογεννήτρια. Μια ανεμογεννήτρια που σήμερα κάνει 1 εκατομμύριο, μπορεί με ένα νέο υλικό το οποίο θα βγει να κάνει αύριο 500.000. Πολλοί δουλεύουν σε όλο τον κόσμο γι' αυτό. Η μικρή Δανία έχει βγάλει τις μεγαλύτερες βιομηχανίες σε ό,τι αφορά τις γεννήτριες. Γιατί δεν μπορούμε εμείς, στη στιγμή που έχουμε από τα καλύτερα θεωρητικά πολυτεχνία, στη θεωρητική του παιδεία, πολυτεχνία της Ευρώπης. Και πάνω εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος και επενδυτικά, και με στεναχώρησε που δεν το άκουσα και από τον Υπουργό αυτό. Εκεί πρέπει να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος επενδύσεων κεφαλαίων, στη συνεργασία αυτή πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Η Βέστας καλή ώρα να δημιουργήσει εδώ ερευνητικό κέντρο, αλλά για να δημιουργήσει εδώ ερευνητικό κέντρο θα πρέπει να της δώσει φορολογικά κίνητρα. Θα πρέπει να τη δώσει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εργαζομένου με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Παρεμπιπτόντω δεν έχω βάλει μηχανέ Βέστα, οπότε δεν κάνω διαφήμιση. Θα πα πολύ καλά, για να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Αυτή είναι λοιπόν η δυναμική που υπάρχει στην αγορά αυτή και νομίζω στο τελευταίο πρέπει να σταθούμε ως κοινωνία και ως παράγοντες της αγοράς και να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το. Εγώ με χαρά και με desperate θα έλεγα ψάχνω επενδύσεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά δυστυχώς. Μέχρι σήμερα δεν είχα την τύχη να συναντήσω κάτι το οποίο να ήταν πραγματικά αξιολόγου να πάρει κανείς το ρίσκο του.
Τώρα, ποιοι είναι οι παράγοντες ρίσκου κλείνοντας περίπου? Το φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, αν δεν το ξέρετε, τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει 14-15 νόμους. Θα έρθει και ο 16ος τον Ιούνιο. Λειτουργούμε στην αγορά και επενδύουμε, μη γνωρίζοντας αύριο ποια θα είναι η φορολογία των μερισμάτων μας. Με ποιο τρόπο θα βάλουμε το assumptions που παίρνεις στο εξελάκι για να φτιάξεις τη συνάρτηση της απόδοσης που θα έχεις. Όταν θα πας να βάλεις το ποσοστό, δεν ξέρεις να βάλεις, να βάλω 20, να βάλω 25. Και αν αύριο πούνε ότι δίνω και μια έκτακτη φορολόγηση που ακούστηκε γι' αυτό επί του τζίρου 3%. Άρα έχεις ένα τεράστιο ρίσκο με το οποίο πρέπει να μάθεις να ζει κανείς. Γιατί αυτή είναι η κοινωνία στην οποία επιλέξαμε να ζούμε και να εργαζόμαστε. Οι επιδοτήσεις, επίσης κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Το feed-in tariff είναι μια τεράστια κουβέντα που πολλοί παράγοντες της αγοράς που το συζητάω θεωρούν ότι και η απελευθέρωση ούτε κάποια στιγμή μπορεί να είναι προς όφελος και των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εάν η αγορά αυτή εξελιχθεί σωστά. Και αν οι τιμές της ενέργειας ακριβήνουν, έτσι όπως προβλέπετε ότι θα ακριβήνουν τα επόμενα χρόνια, όσο η ενέργεια θα καθίσταται όλο ένα και πιο ακριβό αγαθό. Το κόστος των αδειών. Να αγοράσει κανείς ή να αναπτύξει νέες άδειες? Η απάντηση νομίζω που εγώ σας έδωσα είναι η καλύτερη. Να προσπαθήσει κανείς να εκμεταλλευτεί την αδυναμία κεφαλαίων που υπάρχει στην αγορά και να μειώσει το ρίσκο του να αγοράσει κάτι ακριβά την ώρα που ελοχεύει ο κίνδυνος στο feed-in tariff να πέσει, να το αντισταθμίσει δίνοντας μετοχές και άρα να του δώσει του παλαιού μετόχου το κίνητρο να μείνει μαζί του και να πάρει το ρίσκο, μέρος του ρίσκου, μέσα από την μετοχική του συμμετοχή. Η κατασκευαστική διαδικασία, και εδώ είναι το δικό μου πρόβλημα τουλάχιστον, το τεράστιο, έχει πολλά ρίσκα. Και έχει πολλά ρίσκα γιατί έχω και μια φιλοσοφική και προσωπική άποψη ότι, και μάλιστα ήταν και από τις αιτίες που δεν έγινα μηχανικός, αν και σπούδασα μηχανικός, η φιλοσοφία του κολόκουρου και του λαδώματος. Φιλοσοφία που αποτυπώνεται ιδιαίτερα στις πολεοδομίες, βλέποντας λογαριασμούς των 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ σε διευθυντές πολεοδομίας. Και παρότι συμμετέχω και στη διοίκηση του Επιμελητηρίου του Τεχνικού, είμαι τελείως μακριά και έξω από αυτή τη λογική. Και αυτό πληρώσαμε. Και πληρώνουν και όλοι όσοι είναι στην αγορά αυτή, κυρίως με ό,τι αφορά τις πολεοδομίες. Κάναμε 7 μήνες για να πάρουμε την άδεια ενός μικρού 40 τετραγωνικών σπιτιού που θα ήταν πάνω στην κορυφή του βουνού για να παρακολουθούμε το έργο. Η αρχαιολογική υπηρεσία ήρθε και 5 μήνες πληρώναμε τους εργάτες αρχαιολογίας για ένα 5x10 με τα ξυλάκια τους να τα σκαλίζουν ένα τυχείο που βρέθηκε εκεί που πηγαίναν τα καλώδια μας. Και σήμερα περιμένω να έρθουν οι μετρητές της ΔΕΗ, όπου ένα ιδιότυπο ομηριακό σύστημα διαπλοκής περίεργων καταστάσεων μας καθυστερεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Ποια είναι η συνέπεια αυτής της καθυστέρησης? Η συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι ότι πρώτα απ' όλα χάνουμε εμείς. Και πάει στο διάολο το να πεις ότι ο επιχειρηματίας χάνει, αν έμενε μόνο αυτό θα ήταν καλά. Αλλά ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος και αυτός που δεν πληρώνεται σήμερα τα λεφτά που πληρώνονταν κάποτε, θα μπορούσε να έχει πληρωθεί αν τα 2 περίπου εκατομμύρια ευρώ φόρων και εσόδων που θα προέκυπταν ευθέως ή εμέσως από την κατανάλωση και τους φόρους που θα πληρώναμε, πήγαιναν στο κρατικό ταμείο και αποδίδονταν ως διασπορά στην ελληνική κοινωνία. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Άρα, αν το δούμε και έτσι, ίσως τελικά να γίνει σύμμαχος η κοινωνία και να επιδιώκει και να πιέζει και αυτή στο να γίνεται η σύνδεση γρήγορα για να μπορούν όλοι να απολάβουν τα ωφέλη. Το technical due diligence, ίσως το κρισιμότερο στοιχείο, η αξιολόγηση και ο βαθμός με τον οποίο θα το προσεγγίσεις το project είναι κρίσιμος παράγοντας και νομίζω προηγουμένως το αναλύσαμε και η ποιότητα και οι εγγυήσεις των υλικών που θα λάβει κανείς. Με αυτή την έννοια, εμείς ποτέ δεν θα βάλουμε κινέζικα. Θα επενδύσουμε μαζί με αξιόπιστες εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες και ακόμη περισσότερο όσο υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, εφόσον αυτές μπορούν να είναι ελάχιστα ανταγωνιστικές, προκειμένου να βοηθήσει κανείς και την τοπική οικονομία. Αυτά είναι από τη δική μου την πλευρά. Νομίζω ότι ήμουν σχετικά σύντομος. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας.